Λοιπόν, είναι ο κύριος Νίκος Κογιουμτζής, είναι μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μελικόνη. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Πώς βλέπετε την κατάσταση, είναι δύσκολα? Η κατάσταση είναι δύσκολη. Από τις 11 του Μάη που ανοίξαμε ουσιαστικά στην τουριστική περιοχή, δεν κυκλοφορεί τουρίστας. Επομένως, η πλάκα αυτή τη στιγμή, η τζίρη της είναι μηδενική. Γιατί εδώ πέρσι τέτοιο καιρό υπήρχε πληθώρα τουριστών, πληθώρα επισκεπτών. Από ό,τι βλέπετε και τώρα, κυκλοφορούν κάποιοι ελάχιστοι Έλληνες. Πολλές από τις καφετέρειες και πολλά από τα εστιατόρια ήδη έχουν κλείσει και μάλιστα πολλά από τα καταστήματα τα τουριστικά είναι κλειστά από τις 2 η ώρα το μεσημέρι και περίπου το 30 με 35% παραμένουν και κλειστά γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Είναι αυτό που λέμε τζάμπα και το ρεύμα. Περιμένουμε βέβαια μήπως από αύριο που ουσιαστικά ανοίγουν οι πτήσεις από το εξωτερικό, μήπως σταδιακά και σιγά σιγά αρχίζουν και έρχονται κάποιοι τουρίστες και τονώσουν βεβαίως και την κατανάλωση και δώσουν προστιθέμενη αξία τόσο στην οικονομία της πόλης, αλλά κυρίαρχα στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή. Και από μία έρευνα που κάναμε τελευταία και είδε και το φως της δημοσιότητας σαν εμπορικό σύλλογο της Αθήνας, είδαμε ότι το 65% περίπου των καταστηματαρχών της περιοχής συζητούσαν για τζίρους που η μείωσή τους έφτανε πάνω από 80%. Και το πρώτο θέμα το οποίο αναδείκνυαν μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα ήταν η μείωση των ενοικίων να συνεχιστεί μέχρι τέλος του χρόνου. Γιατί παρότι ότι είμαστε τουριστική περιοχή, δεν είμαστε όμως στα μέτρα για τον τουρισμό. Το διπλανό μας ξενοδοχείο είναι στα μέτρα για τον τουρισμό. Το εστιατόριο δίπλα, τα εστίαση στα καταστήματα είναι στα μέτρα για τον τουρισμό. Εμείς σαν καταστήματα τουριστικά δεν είμαστε. Δηλαδή η μείωση του ενοικίου δεν θα υπάρχει για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο όπως σε όλες τις άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Όπως και η αναστολή των εργαζομένων μας δεν θα υπάρχει για τους επόμενους μήνες. Όπως και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των επιταγών μας και αυτό δεν θα υπάρξει. Κύριε Κογιουμτζή. Και ζητάμε και με υπομνήματα προς τους υπουργούς, έτσι ούτως ώστε να μπούμε στα μέτρα τα συγκεκριμένα. Κύριε Κογιουμτζή, έχετε θέσει στο Υπουργείο, το αρμόδιο, το αίτημα που λέτε για την παράταση του μειωμένου ενοικίου? Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι παράδοξο ένα κατάστημα τουριστικό να εξαιρείται από αυτό το μέτρο, να έχει στα δεξιά του ένα ξενοδοχείο το οποίο ωφελείται, στα αριστερά του ένα κατάστημα εστίασης που να ωφελείται και ο ίδιος ο επαγγελματίας του τουρισμού να βρίσκεται στη μέση και να μην του αναγνωρίζεται ότι αυτός ο έκτακτος χαρακτήρας που συνδέεται με τη βαριά βιομηχανία της χώρας, η οποία είναι η εικόνα πίσω σας, είναι τα κλειστά ρολά που βλέπουμε. Κύριε Μελιγκόνη, το έχουμε θέσει και σαν Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και σαν Επαγγελματικό Επιμελητηρίο της Αθήνας. Ακόμα δεν έχουμε απάντηση. Ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες να υπάρξει κάποια απάντηση πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε πιέσει προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχουμε φτάσει μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού και μιλάμε για κοινωνική αδικία αυτή τη στιγμή. Όπως το είπατε και εσείς ανάγλυφα, δεν μπορεί ένα ξενοδοχείο να είναι στα μέτρα και εμείς, πολλώντας ουσιαστικά τουριστικά είδη, να είμαστε εκτός των μέτρων. Είναι κάτι το παράδοξο, το πρωτόγνωρο και κοινωνικά άδικο. Κύριε Πιστεύουμε Κογιουμτζή, και ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούμε. Αναφέρατε πριν ότι το 35% των επιχειρήσεων και των τουριστικών στην Πλάκα, στην αμιγώς τουριστική περιοχή που βρίσκεστε, δεν έχουν ανοίξει ακόμη. Έχετε κάποια εικόνα αν εν τέλει οι άνθρωποι θα ανοίξουν από αύριο που περιμένουμε τους τουρίστες ή είναι ανεπανόρθωτη η ζημιά που υπέστησαν από το lockdown? Έως τώρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι σκούρα. Βέβαια. Τώρα πόσοι θα έρθουν δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αν και εφόσον μας έρθουν κάποιοι τουρίστες εδώ, με ασφάλεια πιστεύω, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο αυτή την ώρα, κάποιοι εκ των συναδέλφων μπορούν στην πορεία να ανοίξουν. Αυτό βλέπουμε. Όχι όλοι δηλαδή. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει, όχι όλοι, υπάρχει όμως μια γενικευμένη απεσιοδοξία
αυξία ως τώρα. Μάλιστα σήμερα είχαμε και με τηλεδιάσκεψη και με τον κύριο Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού, και με τον κύριο Γεωργιάδη, σαν επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, γιατί αναδεικνύαμε τη συγκεκριμένη περιοχή ως ένα τουριστικό ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Έχουμε κάνει ένα master plan για την περιοχή, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε στη συγκεκριμένη περιοχή ένα τουριστικό πολυκατάστημα. Και αναδεικνύαμε και το λόγο ουσιαστικά της περιοχής που τα λέγεται Αγορά Athens κλπ. Και συζητήθηκαν και τα θέματα αυτά που σας έβαλα πριν. Βέβαια, απάντηση δεν έχουμε πάρει. Πιστεύω ότι, όπως είπα πριν, τις επόμενες μέρες, ότι κάτι θα λάβουμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και ενδεχομένως έτσι να περισσώσουμε κάτι από τη βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων. Γιατί αν πάμε έτσι, με αυτή τη λογική, του χρόνου αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα υπάρχουν. Και αν εμείς φτιάξουμε όλο αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε εδώ με συνέργειες, ένα τουριστικό πολυκατάστημα, και δεν ξέρουμε ποιους του χρόνου θα το φτιάξουμε. Είναι ένα ερωτηματικό. Παρότι και ο Δήμαρχος έχει αγκαλιάσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητήριου της Αθήνας και βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τον κύριο Γεωργιάδη να το αναπτύξουμε, αλλά πρέπει πρωτίστως να σώσουμε τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει έως του χρόνου τέτοιου καιρό να είναι βιώσιμες, να έχουν ουσιαστικά έτσι τους ίδιους υπαλλήλους, να τονωθεί η απασχόληση, να μην πηγαίνουμε σε μέτρα απόλυσης υπαλλήλων. Είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να πάμε σε τέτοιου είδους μέτρα. Θέλουμε να πάμε σε μέτρα αναστολής των υπαλλήλων μας, να μπορεί να διατηρηθεί η επιχείρηση, να υπάρχει ρευστότητα από τις τράπεζες. Πηγαίνουμε στα γκισέ των τραπεζών και είναι ερμητικά κλειστά. Έτσι, από το ΤΕΠΗΧ 2, από τις 90.000 περίπου αιτήσεις που γίνανε, ευωδόθηκαν οι 10.000. Ναι. Και κυρίως τα χρήματα, ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, ότι πήγανε στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι. Οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τι σας ζητάνε, γιατί δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη ρευστότητα? Σας βάζουν εμπόδια, τι ζητάνε οι τράπεζες? Τι να σας πω, μόνο το πρικοσύμφωνο δεν ζητάνε, έτσι, του γάμου μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Ναι. Τα πάντα ζητάνε, με λιγώνει. Και καταλαβαίνετε ότι καταρχήν ζητάνε εγγυήσεις. Αντίστοιχο ποσό που σου δίνουν, χρειάζονται τις αντίστοιχες εγγυήσεις. Αν έχεις αυτό το ποσό, δεν χρειάζεται δανειοδότηση. Απ' την άλλη πλευρά, το μόνο εργαλείο χρηματοδοτικό αυτή τη στιγμή είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι. Αλλά δεν αυξάνουν εκεί και το ποσοστό, το budget. Έτσι, από τα 2 δις που είναι, να πάνε στα 4-5 δις, ούτως ώστε αυτό να κατανεμηθεί στις κύριε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ένα αρκετό μεγάλο ποσοστό. Κύριε Κογιουμτζή, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ελπίζω από αύριο η εικόνα πίσω σας, τα κλειστά ρολά, να είναι ένα εφιαλτικό παρελθόν, με έμφαση στο παρελθόν. Να είστε καλά, Στέργιο Σαμαρτζή, ευχαριστώ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό βράδυ και στους δυο.